Ο Στίβεν Κέλλη από την Αυστραλία είναι κοντά μας. Γιατί το κάνετε αυτό? Μέσα στο Skype. Καλησπέρα, καλησπέρα από την όμορφη Αυστραλία. Μα τι ωραίο είναι αυτό. Θα τα ακούω και σας βλέπω όλους. Μα τι ωραίο που είναι αυτό που τώρα συνδεόμαστε με την Αυστραλία. Είστε εκεί, κύριε Κέλλη. Αλλά εμείς θέλαμε πάρα πολύ να είστε μαζί μας. Οπότε ειδού τα αποτελέσματα. Ένα Skype και τελείωσε η ιστορία. Τη βρήκατε τη λύση. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία, στη νέα μας σχολή στην Αδελαϊδα της Αυστραλίας. Και σύντομα ανοίγουμε δύο στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη. Πόσο ζηλεύουμε. Στην Ελλάδα και θα πηγαίνουμε έχουμε τη στιγμή. Να σας ρωτήσω, από εκεί το είδατε το Dancing with the Stars από κάποιο συνδρομητικό κανάλι προφανώς, έτσι δεν είναι? Ήτανε κάτι το οποίο είπατε, θα δω το Dancing with the Stars γιατί πρέπει να έχω άποψη? Μόνο για αυτό το είδαμε από την αλήθεια. Γιατί πέρσι από ό,τι ξέρετε με απογοήτευσε πάρα πολύ. Βεβαίως και το είχαμε ακούσει. Όλη η κατάσταση. Το είχατε δηλώσει, είχατε πει τις αντιρρήσεις σας, είχατε βγει πολύ έντονα προς τα έξω. Και γι' αυτό φέτος ο άνθρωπος έκανε το επόμενο βήμα και πήγε Αυστραλία. Σου λέει δεν μας κουλεύει. Δεν μας είχατε πει τέλος πάντων διάφορα πράγματα, κύριε Κέλλη, για την Γκαλίνα Βελίκο. Όπου στο τέλος δεν θα πω λίγο κάτι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ό,τι ανέφερα τότε δικαιώθηκα και το βλέπουμε κιόλας και στο αποτέλεσμα του Dancing with the Stars νούμερο 2. Κάποιοι άνθρωποι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Ήθελα να πω τώρα, το Dancing with the Stars νούμερο 2. Συγγνώμη, είναι... αναφέρεστε στην κυρία Βελίκοβα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτή είναι το λέμε, που δεν υπάρχει. Να τα λέμε όπως είναι, ναι. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω. Ναι, παρακαλώ. Το Dancing with the Stars, αυτή τη στιγμή το νούμερο 2 είναι πολύ καλύτερο. Το μόνο που του λείπει, μόνο ένα πράγμα που λείπει τώρα, είναι μια κριτική επιτροπή. Τίποτα άλλο. Απλά ξέρετε, είναι λίγο βασικό αυτό που είπατε, ότι του λείπει μια κριτική επιτροπή. Δεν ξέρω ότι είναι βασικό, αλλά δεν βλέπω η παραγωγή να το ξέρει εκεί στην Ελλάδα. Και ξέρετε, σε όλα τα μέλη της Λίτς που έχει γίνει το Dancing with the Stars, όπως και εδώ στην Αυστραλία που νομίζω ότι το ξεκίνησε από εδώ από την Αυστραλία, όλοι οι κριτικοί επιτροπή γνωρίζουν την Ballroom και Latin χορούς. Όλοι. Μετά ποτέ δεν έχουμε δει να μπαίνει ένας διαγωνιζόμενος που έχει κερδίσει να μπαίνει. Αλήθεια το λέτε. Αλήθεια το λέτε. Γιατί ο Αντένα, δικαιολογώντας την παρουσία της κυρίας Πρεζεράκου στην κριτική επιτροπή, είπε ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει στο εξωτερικό και η νικήτρια του προηγούμενου κύκλου μπαίνει στην κριτική επιτροπή. Δεν συμβαίνει αυτό? Όχι. Αυτό συμβαίνει σε άλλα τηλεπαιχνίδια. Αυτός πρέπει να θυμόμαστε όλοι. Να μας πείτε, παρακαλώ, κύριε Κέλλη, θα σας διακόψω όλα τα υπόλοιπα για το τι έπρεπε να συμβεί, τι δεν έχει συμβεί, τι θα έπρεπε να κάνουν για να βελτιώσουν ενδεχομένως αυτή την κατάσταση που υπάρχει με την κριτική επιτροπή σε πάρα πολύ λίγο, γιατί πρέπει να βγούμε στην αυλή για το διάλειμμα. Είναι τόσα πολλά που θα μπορούσαν να γίνουν. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα πούμε σε λίγο. Δώστε μας λίγα λεπτά μόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στίβεν Κέλλη είναι στην Αυστραλία. Είμαστε και εμείς λοιπόν στην Αυστραλία μέσω Skype. Τον ευχαριστούμε πολύ που είναι κοντά μας. Λοιπόν, έλεγες διάφορα πράγματα. Όποτε θέλετε κοντά σας θα είναι. Σωστό. Εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά σας. Και εμείς θα θέλαμε να είμαστε στην Αυστραλία, ναι, σωστό. Λοιπόν, μιλήσαμε για την Γκαλίνα Βελίκοβα, δεν είναι πια. Νομίζω από αυτά που άκουσα, Στίβεν, αισθάνεσαι και λίγο, όχι ακριβώς δικαιωμένος, αλλά σαν να το περίμενες. Δεν συμφωνείς όμως και με την Έρικα Πρεζεράκου, γιατί λες ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει να υπάρχει στην κριτική επιτροπή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι σχετικός με το χορό, ενώ στα υπόλοιπα Dancing with the Stars... Για όλη την επιτροπή. Μπορώ να σας πω λίγο έτσι γενικά. Ναι. Γενικά πριν από όλα, οι άνθρωποι που είναι στην κριτική επιτροπή, όλοι είναι καταξιωμένα άτομα και τα σέβομαι και τα εκτιμώ. Εγώ μιλάω τώρα για το Dancing with the Stars. Διεθνώς το Dancing with the Stars έχει πάντα κριτική επιτροπή που γνωρίζει Ballroom και Latin χορούς. Είναι ανήκουστο να υπάρχει κριτική επιτροπή που να μην γνωρίζει όχι ερασιτεχνικά, επαγγελματικά. Συγγνώμη, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι ένας εκ των κορυφαίων
Ελλήνων χορογράφων αυτή πολλά στο χρόνια τώρα. Στο είδος του. Στο μπαλέτο και στο jazz και σε αυτό το είδος χορογράφων. Δεν συνιστά. Δεν συνιστά αυτό ειδικότητα για να είναι στην Κρητική Επιτροπή. Όχι. Μου κάνει εντύπωση. Θα μπορούσε να είναι, ακούστε με λίγο. Ο κύριος Κάρολη, από ό,τι θυμάμαι, νομίζω και ο κύριος Μηταξόπουλο, νομίζω, δεν είμαι φίλος για τον κύριο Μηταξόπουλο, είχε πει σε μια συνέντευξη ότι αν μου ζητάγανε να λάβω μέρος στην Κρητική Επιτροπή στο Dancing in the Stars, ήταν δεχόμενο, γιατί εγώ δεν γνωρίζω το είδος των χωρών αυτών. Και ίσως την αλήθεια. Ωραία. Από εκεί πέρα. Οι άνθρωποι που είναι στην Κρητική Επιτροπή δεν ευθύνονται γι' αυτό. Η δουλειά του κάναν, του προσφέραν μια δουλειά και πήγε και κάνει. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι στην Κρητική Επιτροπή. Αν θέλει η παραγωγή να έχει και κάποιον που δεν έχει σχέση με το είδος των χωρών αυτών, μπορεί να έχει ένα. Αλλά όχι και οι τέσσερι. Μάλιστα. Είναι ανήκουστο να υπάρχει, να μην υπάρχει ούτε ένα άτομο στην Κρητική Επιτροπή που να ξέρει αυτά τα είδη χορού. Θα βγει τώρα κάποιος και θα πει ότι τα λέει αυτά ο Στίβεν Κέλλη γιατί δεν είναι εκείνος στην Κρητική Επιτροπή. Εγώ είμαι στην Αυστραλία και να ήθελα να μπορούσα να είμαι. Ναι, αλλά πέρσι ήσασταν εδώ, κύριε Κέλλη, δεν ήσασταν στην Αυστραλία. Ωραία, ακούστε με λιγάκι. Ωραία, πρώτα απ' όλα. Δεν μπορεί να είναι ούτε μόνο ένας που να ξέρει αυτούς τους χώρους στην Κρητική Επιτροπή, γιατί όλοι ακολουθούν μετά αυτόν τον μήνα. Για μένα προσωπικά, εγώ είμαι brand από το θέμα του Dancing in the Stars. Από την πρώτη στιγμή που μίλησα, αν ήθελα να έχω κάποια πιθανότητα να λάβω κι εγώ μέρος στο Dancing in the Stars, έπρεπε να μην πω κουβέντα. Αλλά δεν μπόρεσα. Σωστό. Η αλήθεια, και θα σας απαντήσω, από την πρώτη στιγμή που μίλησα, είναι band. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα. Και με αυτό να κλείσουμε, παρακαλώ. Εντάξει, δεν το λέω τότε, γιατί είναι... Όχι, τι? Όχι, γιατί. Εντάξει, οκ. Okay. Όταν θα έρθετε, λοιπόν, θα μας πείτε. Θα σας πω. Ένα παράδειγμα. Εγώ τον κύριο Λάτσιο δεν τον γνωρίζω και τον εκτιμώ. Και όπως εκτιμώ, έχω δουλέψει πολύ με την πρώτη σύζυγό του. Λόγω του Dancing in the Stars, στο Facebook, ας πούμε, με έχει απορρίψει. Χωρίς καν να γνωριζόμαστε. Αυτό είναι μια διαδικτυακή πληγή για τον Στίβεν Κέλλη. Είναι ένα μικρό παράπονο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Στίβεν Κέλλη που μας συνάντησε από την Αυστραλία. Τι ώρα είναι. Ξέχασα να ρωτήσω τώρα, βέβαια. Τι ώρα είναι στην Αυστραλία? Είναι 12 περίπου μεσάνυχτα.